Σπίλιο. Γεια σου, φίλε μου. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα θα προσπαθήσουμε να βρούμε μερικά μανιτάρια. Πού βρισκόμαστε, ποια περιοχή? Βρισκόμαστε στην ορεινή Αχαΐα, κάτω από την κορυφή του Χελμού, σε δάσος κονοφόρων, όπως βλέπετε. Έχει μανιτάρια όλο το χρόνο? Μανιτάρια, ναι, υπάρχουν όλο το χρόνο, ανάλογα με τον καιρό. Δηλαδή, εξαρτώνται πολύ από τις καιρικές συνθήκες και κατά κύριο λόγο από τις βροχές. Να φανταστώ, αφού θα βρούμε κάποιο μανιτάρι, μετά θα πάμε να τα φτιάξουμε, να τα μαγειρέψουμε κιόλας. Εννοείται. Ωραία, τέλεια. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Φύγαμε. Αυτό που κάνει το κυνήγι μανιταριών μια ξεχωριστή εμπειρία από απλά μια βόλτα στη φύση είναι το γεγονός ότι γίνεσαι τροφοσυλλέκτης. Μαζεύεις ο ίδιος την τροφή σου. Εξάλλου, το μανιτάρι είναι από μόνο του ένα μαγικό είδος. Μεγαλώνει σε ξεχωριστές συνθήκες, κρύβεται και πρέπει να το ανακαλύψεις. Μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό να πούμε ότι δεν είναι πάμε στο δάσος και βρέπουμε μανιτάρια και τα τρώμε. Ποτέ. Πρέπει να ρωτήσουμε προς κάποιον ειδικό. Ποτέ δεν τρώμε κάτι που δεν ξέρουμε. Τα μανιτάρια είναι κάποια που τα τρώς μόνο μία φορά. Τελικά όποιος ψάχνει κάτι βρίσκει. Φρέσκα φαίνονται. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, ναι. Νομίζω είμαστε εντάξει. Κάτι κάναμε. Πάμε για το τηγάνι, τι λες? Φύγαμε. Μεγάλος εδώ? Μεγάλος εδώ, ναι. Έχω ζήσει δηλαδή πολύ όμορφα παιδικά χρόνια εδώ πέρα. Έχω προλάβει και σχολείο εδώ πέρα. Πώς ήταν τα παιδικά χρόνια εδώ στο χωριό? Ξέγνιαστα, ανέμελα. Περίμενα πώς και πώς, ας πούμε, να έρθει η Παρασκευή, να έρθω στο χωριό, να πάρω το κοφίνι μου και να πάω στο δάσος. Δηλαδή το περίμενα πώς και πώς. Έφυγες καθόλου από το χωριό? Δεν το επέλεξα ποτέ. Αν και είχα ευκαιρίες να το κάνω. Μ' αρέσει. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μ' αρέσει η πόλη, ας πούμε. Γιατί ανεβαίνω συχνά και στην Αθήνα, έχω φίλους κλπ. Αλλά τόσο όσο. Τι κερδίζεις από αυτή τη δραστηριότητα στη φύση? Είναι κάτι μαγικό όλο αυτό το πράγμα. Είναι ένα είδος ψυχοθεραπείας το να είσαι στο δάσος και να μαζεύεις. Σίγουρα. Πιστεύω ότι όταν έχεις μια δύσκολη στιγμή, παίρνεις το κοφίνι σου. Εξαφανίζομαι, δηλαδή ώρες. Ισχύει αυτό που λένε ότι οι τελευταίες της εποχής είναι πιο νόστιμες? Πιο νόστιμες, ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Δεν ξέρω, ίσως ο καιρός που φθινοποριάζει, ας πούμε, κάτι γίνεται εκεί πέρα. Φρεσκότατες. Ναι, έχω σπόρους δικούς μου. Κρατάω σπόρους. Διάφορα. Φασόλια, ντομάτα, αγγουριά, κολοκυθιά. Γιατί τώρα όλα τα έχουν κάνει ευρύδια. Ναι, ακριβώς. Δεν έχουν καμιά ουσία, ας πούμε, στη μαγειρική και στη γεύση. Με αυτά δεν θα πεινάεις ποτέ? Όχι, εδώ στο χωριό ποτέ. Και ως διαμαγείας, ξαφνικά... Ξαφνικά το τραπέζι γέμισε. Γέμισε. Διαμαγείας, πάντα. Οπότε εδώ, παιδιά, από το Σόλο, από την ορεινή Αχαΐα, σας αποχαιρετούμε, να περνάτε καλά και σκεφτόμαστε πάντα... Θετικά. Σωστός. Πάντα. Χάρηκα.